ζώνη, γιατί παραβιαζόταν, λέει, τα δικαιώματα των κατοίκων της Συρίας, των ανθρώπων που ήταν μαζί με την Τουρκία. Φίλοι της Τουρκίας. Και έκανε την ουδέτερη ζώνη. Εάν ξαφνικά ένα πρωί ο Ερντογάν ξυπνήσει και πει ότι στα ελληνικά νησιά, και δεν θα και άδικο, οι άνθρωποι που μένουν εκεί μένουν σε απάνθρωπες συνθήκες. Τι θα έπρεπε να γίνει, φίλες και φίλοι? Για να ρωτήσετε λίγα τώρα, για να ρωτηθείτε, εγώ τι αναθέτω τώρα. Άρα λοιπόν θα πει, θέλω μια ουδέτερη ζώνη από τον 25ο Μεσημβρό και Ανατολικά, εγώ μπορώ να δώσω στους ανθρώπους αυτούς την καλύτερη προοπτική και τελειώνει η ιστορία. Και μπορεί να πει και το εξής. Στη Σάμμο έχουμε 7.000 αποδάφτους και 5.500 Έλληνες. Άρα πληθυσμιακά είναι περισσότεροι Ισλαμιστές. Μπορεί να πει στοιχείο, είμαστε λίγο ισότροπα, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Να το επικαλεστεί. Του δίνουμε λαβή, το τονίζω, για να επικαλεστεί αυτό που δεν καταλαβαίνετε. Την παρέμβασή του. Γι' αυτό και λέω, ακατοίκη τα νησιά από τον 25ο Μεσημβρινό και δυτικά. Ξέρω τι σας λέω. Να βρούμε στην νότια της Πελοποννήσου, κάπου μακριά, για μερικούς μήνες. Να, βλέπετε, αυτός είναι ο 25ο Μεσημβρινός. Από τη δυτική πλευρά. Ώστε να μην έχει καμία διάθεση μέσα σε μερικούς μήνες για να φύγουν οι περισσότεροι. Αυτό είναι ο πρόβλημα. Τέλος. Δεν χωράμε άλλοι. Πρέπει να φύγουνε. Ναι. Πρέπει να φύγουν. Τέλος. Άρα λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσω μεταξύ μας. Εδώ θα ακούτε μόνο ό,τι πραγματικά συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά συμβαίνει, σας είπα, έρχονται δύσκολες στιγμές. Έρχονται πολύ δύσκολες στιγμές. Ο μόνος φορέας που έχει πρόταση πραγματική και λύση είμαστε εμείς. Όταν ακούτε δημοσιογράφους στα κανάλια, ακόμη και στο αλέρτ το βράδυ, μερικοί έρχονται εδώ, να λένε διάφορα περίεργα, να ξέρετε αυτοί είτε έχουν συμπάθεια με τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Γιατί περιμένουν και τα κοκαλάκι. Όχι όλοι, αλλά μερικοί. Ή στο Sky, στα άλλα κανάλια, παίρνουν το κοκαλάκι στο καθητή του. Ξέρετε, αγνωστά παιδιά. Όλοι αυτοί λοιπόν εκτελούν εντεταλμένη υπηρεσία από τα αφεντικά του. Σας το λέω για να το καταλάβετε. Και η εντολή είναι, σκοτώστε την Ελλάδα, σκοτώστε τους Έλληνες, να μείνουν αυτοί που έρχονται εδώ. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Κρούω κόκκο τα κινδύνου. Σκεφτόμουν πολλές φορές να κάνουμε μια κινητοποίηση ως Έλληνες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε ελληνική λύση για ένα και μόνο λόγο. Γιατί μπορούν να στηθούν προβοκάτσεις μέσα στην εκδήλωση αυτή. Και αν γίνουν προβοκάτσιες, να μας χρεώσουν πράγματα που δεν έχουμε καμία σχέση εμείς. Εμείς ούτε παραστατικές οργανώσεις έχουμε, ούτε σφυριάρια κουβαλάμε μαζί μας, όπως κάνει το Κουκουέ, όπως κάνει την Αρσία, όπως κάνει την Αρχαπλήτη, όπως έκανε τις Αυγίτες. Εμείς δεν πάμε για πόλεμο. Δεν πάμε να χτυπάμε ένα στον άλλο. Πηγαίνουμε να διαμαρτυρηθούμε, να διαδηλώσουμε. Ναι, το επαναλαμβάνω όμως. Υπάρχει κίνδυνος. Και αυτό κίνδυνο τον βλέπω, τον διαβλέπω, γιατί είμαστε εκτός συστήματος. Φαίνεται ότι είμαστε εκτός συστήματος. Καταλάβετε ότι είμαστε μοναδικοί που έχουμε άλλη άποψη. Ποιος θα τολμούσε ποτέ να πει στην Αγγελοπούλου «Δεν έρχομαι στην εκδήλωσή σου». Πείτε μου έναν. Τους είδα όλους εκεί. Τον εγκληματία Σιμίτη, τον πολιτικό εγκληματία Σιμίτη. Όλοι ήταν εκεί σειρά, όλοι. 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 Πολιτικοί, υπουργοί, πρωθυπουργοί, τέος μη κτλ. Ήταν εκεί. Και για να μην είμαι άδικος, ο Σαμαράς δεν ήταν και ο Καραμαλής δεν ήταν. Αλλά οι υπόλοιποι εκεί έστειλαν απεσταλμένους. Και από ό,τι έμαθα, έστειλαν απεσταλμένους και μερικοί από δάφτους. Θέλω να πω δηλαδή το εξής. Εμείς δεν έχουμε με κανένα χωρίς με τίποτα. Αυτοί θέλουν να διαλύσουν την Ελλάδα και θα μας βγουν απέναντί τους στην ελληνική λύση. Μιλήστε και με άλλους. Οι μόνοι που μιλάμε είμαστε εμείς. Τον πόλεμο που δεχόμαστε δεν τον ξέρετε εσείς. Το ξέρει αυτός που μιλάει τώρα. Ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει γύρω μου. Η προσπάθεια να μας κάνουν γραφικούς, να μας κάνουν περιθωριακούς, να μας κάνουν συνωμοσιολόγους. Θα τους πω κάτι πολύ απλό. Έδινα συνέντευξη σε ένα διόφωνο σήμερα το πρωί. Ο άνθρωπος που μου έδινε τη συνέντευξη δεν είχε διαβάσει καν το νομοσχέδιο με το οποίο συζητούσαμε. Και έχει άποψη. Έτσι είναι όλοι οι δημοσιογράφοι. Αγράμματοι, ημιμαθείς ή εντεταλμένοι. Λίγες είναι οι φωτεινές εξαιρέσεις. Σας επαναλαμβάνω λοιπόν ότι μου έπαιρνε συνέντευξη το νομοσχέδιο, του έλεγα τι έγινε το νομοσχέδιο και μου λέει δεν είναι έτσι. Του λέω για να σου πω όχι. Πώς έχεις άποψη, ρε παιδί. Είναι αυτό που σας λέω. Ότι όλοι έχουν άποψη μακροσκοπικά, χωρίς να μπουν στην ουσία της υποθέσεως. Και επαναλαμβάνω, έρχεται τσουνάμι. Εδώ για να καταλάβετε τι πάνε να κάνουν το έγκλημα που ανακάτω, στο πω τώρα. Η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται σε δημάρχους που θα δεχθούν λαθρομετανάστες να τους δώσει παραπάνω κονδύλια για έργα στο Δήμο της. Θα σας πω κάτι που δεν θα το πω από τώρα. Όταν επισκέφθηκα το Μονακό πριν αρκετό διάστημα, μου είπε κάτοικος του Μονακό, το κάνει το Μονακό, γιατί πήγα από την Νίκη και πήγα στο Μονακό. Τι μου είπε ακριβώς. Γίνονται τεράστια έργα, λέει, πλέον στο Μονακό, αλλά γύρω από το Μονακό έχουν γεμίσει, λένε, με λαθρομετανάστες, οι οποίοι εργάζονται εκεί και οι οποίοι έχουν πάρει κάρτες να μείνουν εδώ. Τι κάνουν λοιπόν. Κάνουν έργα, βλέπει ο κόσμος ότι γίνονται έργα και δεν μιλάνε. Όταν αυτό το όλημα όμως θα πάνε σοκ, έτσι κάνουν και στην Ελλάδα, είναι τακτική.
Εκεί σου δίνω το τυρί, δεν λέει τι φάκα από κάτω. Σου λέει στον δήμαρχο, μα δώσει 20 εκατομμύρια ευρώ. Και 30, σου λέει, άμα θα κάνω έργα. Και μετά του μαζεύουν εκεί. Δεν λένε όχι. Όμω ξύπνησαν και πολλοί δήμαρχοι, βλέπουν τον κόσμο που είναι απέναντι και αντιδρούν. Αρχίζουν και σαρτεύουν. Και μπράβο στα Ελληνόπουλα από τα Γιαννιτσά. Μπράβο στα παιδιά αυτά που μπήκαν στον δρόμο. Χαίρομαι, ρε παιδιά, μα την Παναγία, χαίρομαι που η καταγωγή μου.